Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε? Εμείς είμαστε καλά, εσείς? Μια χαρά, μια χαρά και εμείς. Για πείτε μας λιγάκι, τι σας δείχνουν τα στοιχεία? Κάνατε πρόσφατα μία έρευνα από την οποία βγαίνει το ότι οι Έλληνες βγάλαμε τον ανθρώπινο χαρακτήρα μας και την αλληλεγγύη μας. Ακριβώς, κάναμε έτσι μια μεγάλη μελέτη στα μέσα Απριλίου σε μια έρευνα στην οποία συμμετείχαν 2.113 άτομα, στην οποία θέλαμε να δούμε ένα κομμάτι της ήταν η εταιρική και η ατομική κοινωνική ευθύνη, δηλαδή σε περίοδους κρίσης πόσο πολύ βγαίνεις και προσφέρεις έξω από τον μικρό κόσμο σου. Και η αλήθεια είναι ότι τα αποτελέσματα όσον αφορά την Ελλάδα ήταν πάρα πολύ ωραία, καθότι είδαμε ότι 4 στους 10 βοήθησαν κάπως την κοινωνία. Αυτό δηλαδή πώς το μεταφράζουμε? Το μεταφράζουμε ότι οι άνθρωποι βγάλανε τον καλό τους στον εαυτό, τον οποίο είχαν κρυμμένο, δηλαδή πέραν από αριθμούς είναι για λίγο ψυχολογική, κοινωνιολογική ανάλυση που σας ζητώ να κάνετε. Ακριβώς. Κοιτάξτε, είναι νομίζω ότι η ψυχολογία δείχνει ότι σε περίοδους κρίσης είναι δύο είδη ανθρώπων. Είναι αυτοί οι οποίοι πλέον κλείνονται στον εαυτό τους και κοιτάνε οι ίδιοι να σωθούν. Είναι αυτοί που πάνε και αγοράζουν σαν παλαβή, και το είδαμε, προϊόντα τα οποία δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουν ποτέ, περισσότερο γιατί φοβούνται. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι βγάζουν τον εαυτό που θέλουν να προσφέρουν και να δώσουν στους γύρω. Και νομίζω το είδαμε με το περισσότερο κόσμο να θέλει να βοηθάει ηλικιωμένους, που φάνηκε και στην έρευνα, 2 στους 3. Και είδαμε πάρα πολλούς ανθρώπους νέους να βάζουν σε πολυκατοικίες σημειωματάκι ότι αν χρειάζεται κάτι να αγοράσω για εσάς, πάρτε με ένα τηλέφωνο. Άνθρωποι που δεν μιλούσαν σε πολυκατοικίες πριν, που δεν λέγανε ούτε καλημέρα γείτονες, ξαφνικά βοήθησαν ο ένας τον άλλον. Και νομίζω ότι αυτό είναι το ωραίο συμπέρασμα που πρέπει να κρατήσουμε από αυτό το κομμάτι. Να σας ρωτήσω λιγάκι, στην έρευνα που κάνατε, υπάρχουν ηλικίες, δηλαδή ποιοι άνθρωποι έδειξαν πιο αλληλέγγυοι, οι νεότερης ηλικίας, οι μεγαλύτεροι? Αυτό είναι το καλό, αυτό είναι το πολύ καλό και πολύ ωραία παρατήρηση. Είναι ακριβώς το ίδιο πάνω κάτω σε όλες τις ηλικίες. Είτε μιλάμε για ανθρώπους 17-24, η τελευταία γενιά, είτε μιλάμε για τους baby boomers άνω των 55 ετών, είναι πάνω κάτω ίδια ποστά. Οι ηλικίες δηλαδή βοήθησαν και μεγάλοι και μικροί, ο καθένας στο περιβάλλον του. Δηλαδή οι νέοι περισσότερο π.χ. στην αιμοδοσία, που είναι πολύ πιο εύκολο να πάνε να δώσουν αίμα, οι μεγαλύτεροι περισσότερο στο να ταΐσουν τα αδέσποτα σε μια γειτονιά. Μπράβο, υπήρξαν δηλαδή διάφορες δράσεις. Δεν βοήθησαν μόνο τον διπλανό μας, βοήθησαν ακόμη και τα αδέσποτα, για παράδειγμα, σε μια γειτονιά. Από την έρευνα την οποία έχετε κάνει, προκύπτει πως 66% βοήθησαν ηλικιωμένους και για ψώνια και καθημερινές δουλειές. Έχουμε τα αδέσποτα. Έχουμε και ένα 40% το οποίο έδωσε ρούχα και τρόφιμα σε άπορους και άστεγους. Και ένα 20% το οποίο έδωσε αίμα. Και φαίνεται και με τους αριθμούς πλέον ότι όλες αυτές οι προσκλήσεις, όλα αυτά τα καλέσματα που κάνανε διάφοροι σύλλογοι, γιατί υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα με το αίμα στην αρχή της υγειονομικής αυτής κρίσης, ανταποκρίθηκε τελικά σε αυτά τα καλέσματα. Ακριβώς. Στο κομμάτι της αιμοδοσίας, ειδικά, και πολύ σωστό σημείο, από δήμους που σχεδόν όλοι οι δήμοι βγάλανε οργανώσεις, προσπαθήσαν να φωνάξουν αυτό το μεγάλο θέμα της αιμοδοσίας, υπήρχε ανταπόκριση. Κόσμος πήγε και έδωσε. Και ειδικά κάτω των 44 ετών, που είναι και λογικό και πιο εύκολο, ανταποκρίθηκαν επαρκώς. Τουλάχιστον έτσι έδειξε. Κύριε Λαλάτση, είδαμε όμως και κάποιες άλλες συνήθειες που απέκτησαν οι Έλληνες μέσα από αυτή τη δημοσκόπηση την οποία πρόσφατα τρέξατε. Το 45% δηλώνει ότι σερφάρει 5 ώρες καθημερινά στο διαδίκτυο. 5 ώρες είναι πάρα πολλές ώρες. Ναι, άμα δεν έχεις τι να κάνεις. Εγώ νομίζω ότι είναι λίγες. Λίγες είναι. Για το κομμάτι της καραντίνας. Είναι πραγματικό αυτό και νομίζω ότι οφείλεται στο γεγονός ότι είχαμε μεγαλύτερες ηλικίες να σερφάρουν. Άνθρωποι οι οποίοι δεν το χρησιμοποιούσαν το ίντερνετ προηγουμένως και βάζουμε τους γονείς μου σε αυτή την περίπτωση, αναγκαστήκαν τώρα να το χρησιμοποιήσουν περισσότερο για να. Δηλαδή, αρχίζουν να αλλάζουν μηνύματα στο Viber, αρχίζουν να αλλάζουν email. Άνθρωποι άνω των 60, των 65 που δεν τα χρησιμοποιούσαν, δεν τα είχαν ανάγκη αυτά τα εργαλεία, αναγκαστικά τα χρησιμοποίησαν. Το οποίο ανέβασε πάνω φυσικά το μέσο όρο χρήση. Μάλιστα. Ενδεχομένως ένα ενδιαφέρον ερώτημα που θα μπορέσετε να λύσετε σε επόμενες δημοσκοπήσεις σας είναι το κατά πόσο εξοικειώθηκαν οι μεγάλοι άνθρωποι, αυτοί οι οποίοι βλέπαν την τεχνολογία ως σατανά εντός εισαγωγικών και δεν θέλουν να έχουν καμία ανάμειξη μαζί τους, κατά πόσο υποχρεώθηκαν στο να μάθουν να τη χειρίζονται και πόσο τους βοήθησε. Νομίζω ότι τα συμπεράσματα θα είναι ωφέλιμα και σε αυτή την περίπτωση.
Είναι μια πολύ ωραία ιδέα και επειδή λοιπόν τη δώσατε εσείς, την κρατάμε μαζί να την παρουσιάσουμε μόλις γίνει αυτή η έρευνα για να το δούμε κατά πόσο αυτοκρατήσανε και μετά την καραντίνα. Το ωραία. Εξαιρετικά, πάρα πολύ κύριε ωραία. Και όσοι βέβαια ήταν σε καραντίνα το χρησιμοποίησαν πάρα πολύ. Γιατί σκέψου ανθρώπους οι οποίοι ήταν σε καραντίνα, ήταν άρρωστοι και έμεναν στο σπίτι τους, χρειαζόταν να επικοινωνήσουν κάπως. Οπότε ακριβώς. Το διαδίκτυο και το ίντερνετ ήταν η καλύτερη λύση. Αυτά τα μέσω Viber ή Messenger, να μπορείς να βλέπεις και να επικοινωνείς με τον άλλον. Ακριβώς. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά. Πολύ.